και την Κατερίνα. Συγχαρητήρια, Κατερίνα. Σήμερα σε βραβεύσανε η Μητρόπολη εδώ, ο Γερόντιος, πήρε στην ηθική διάκριση για τη μεγάλη σου επιτυχία που είχε από τον Πειραιά στην ιατρική να περάσει στην Αθήνα. Και είσαι από τα πρώτα παιδιά του Πειραιά που πέρασε στη μεγάλη Αθήνα σχολή. Θέλω να μου πει πώς νιώθεις και λίγο τα συναισθήματά σου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Δοξάζω τον Θεό που επιτέλους τελείωσε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου και τελείωσε με αυτό το αποτέλεσμα. Και δόξα τον Θεό, αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή και ευτυχώς τα κατάφερα. Τώρα είμαι πολύ αναποφασισμένη και πολύ ενθουσιασμένη να δω τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια, γιατί ήταν κάτι που το ήθελα από πάρα πολύ μικρή. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις για την τιμητική διάκριση και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις? Ποιους θα ήθελα να ευχαριστήσω? Ναι, ναι. Και πώς νιώθεις για την τιμητική διάκριση? Ότι τα συναισθήματά σου, ναι, τα συναισθήματά σου. Αισθάνομαι ενθουσιασμένη, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Και τώρα δικαιωμένη από το Θεό, γιατί όσο να είναι η προσπάθεια, με τη βοήθεια του Θεού βλέπω δικαιώνεται. Και θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου, τους γονείς μου πάρα πολύ, γιατί ήταν συνέχεια δίπλα μου και πάντα με ενθάρρυναν και έκαναν και ό,τι καλύτερο μπορούσαν, μου έδωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν για τα μαθήματά μου και για να μπορέσω και εγώ να τα καταφέρω, την αδελφή μου φυσικά, την οικογένειά μου και όλους τους φίλους μου, το κλίμα του σχολείου, όλοι ήταν πολύ ενθαρρυντικοί. Είσαι κοντά στην Εκκλησία. Ναι. Σε έχει βοηθήσει αυτό στην πορεία της ζωής σου? Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέχασα το πιο σημαντικό, ίσως, να ευχαριστήσω το πνευματικό μου. Ναι. Ο πνευματικός μου ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ήταν ο ψυχολόγος μου, ο ψυχοθεραπευτής μου. Πάντα εξομολογούν μια φορά το μήνα σίγουρα και αισθανόμουν και να αναμορφίζομαι και να αποθέτω αυτό το βάρος κάπου αλλού και αισθάνθηκα ότι με βοήθησε και με τη διαχείριση του λαού αλλά και με το τελικό αποτέλεσμα. Η θέση μου μέσα στην Εκκλησία, ας πούμε, ότι πήγαινα στο καθηγητικό, ότι έκανα μάθημα στα παιδιά και τα μικρά στο καθηγητικό και αυτά και μέσα από την Εκκλησία και χαλάρωνε εγώ ψυχικά και έβλεπα πολλές φορές το ίδιο το χέρι του Θεού να με βοηθάει στις εξετάσεις. Και την ώρα των εξετάσεων αισθανόμουν ότι κάποιος ήταν δίπλα μου και έγραφε μαζί μου. Συγχαρητήρια, εγώ σου εύχομαι και μπράβο σου. Σου αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όχι τη τιμητική διάκριση, η προσπάθεια που έκανες να φτάσεις σε αυτό το μεγάλο στόχο και το πέρασες και είσαι ένα από τα παιδιά τα δικά μας. Γιατί εδώ στον Πειραιά εμείς τα λατρεύουμε τα δικά μας τα παιδιά και χαιρόμαστε να πηγαίνουν πολύ ψηλά. Και σου εύχομαι σανότερα και ό,τι θέλεις στη ζωή σου να είναι όλα τυχερά και να είσαι και κοντά στο Θεό όπως είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.